Χαίρετε φίλες φίλοι, είμαι ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος και αυτό είναι ένα vlog για τον Ολυμπιακό. Την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσαμε για τους δανεικούς του Ολυμπιακού και για το ποιοι αξίζουν να πάρουν μία δεύτερη ευκαιρία. Ρατζέλοβιτς, Χασάν, Κούτρης, οι παίκτες που συγκέντρωσαν τα περισσότερα σχόλια. Αυτή την εβδομάδα είναι ώρα για επίκληση στο συναίσθημα. Με αφορμή το φιλικό μεταξύ των Legends, Μπαρτσελόνα και Λίβερπουλ στο Άνφιλντ και μια συγκεκριμένη φωτογραφία, οι αναμνήσεις ξαναγύρισαν. Τζιοβάνι και Ριβάλντο σε εκπληκτική φόρμα ξεκελούν τον χρόνο. Προπονούνται σκληρά, μένουν σε επαφή με τη στρογγυλή θεά και όταν τους δίνεται η ευκαιρία, συνεχίζουν να μαγεύουν στο χορτάρι. Ο Τζιοβάνι αποτελεί διαχρονικά τη μεγάλη αγάπη του μεσήλικα και βάλε Ολυμπιακού. Ο Βραζιλιάνος προσδιώθηκε στη φόρμα το 1999 και μέχρι το 2005 κατάφερε να κλέψει καρδιές με την τεχνική του κατάρτιση. Τραυματίστηκε σκληρά επί το έργο. Άκουσε πολλά για το ράθιμο και παλιακό στυλ παιχνιδιού, ωστόσο άφησε πίσω του ποδοσφαιρικά ποίηματα. 5 πρωταθλήματα, 1 κύπελο, 208 μάτς, 97 γκολ, 32 ασίστ, ο απολογισμός του Ζιο. Αλλά πιο πολλοί από τους αριθμούς μένουν οι στιγμές. Ο Ριβάλντο προκάλεσε σεισμό με την άφηξή του το καλοκαίρι του 2004 στον Ολυμπιακό. Στα 32 του χρόνια, το νούμερο 10 της Βραζιλίας συνυπήρξε με τον Τζιοβάνι στον Πειραιά για 3 σεζόν. Και τον θυμόμαστε για απίθανα πράγματα. Σε 101 μάτς πέτυχε 43 γκολ και μοίρασε 23 ασίστ. Κέρδισε 3 πρωταθλήματα και 2 κύπελα και έφυγε για την ΑΕΚ με επεισοδιακό τρόπο. Για πάμε. Ποιος ήταν ο πιο επιδραστικός Βραζιλιάνος για τον Ολυμπιακό, Τζιοβάνι ή Ριβάλντο? Ποιον δεν θα ξεχάσετε ποτέ, σε ποιον τέριαζε περισσότερο η ερυθρόλευκη και ρηγότη φανέλα? Ποιον θα ξεπαγώνατε με τη βοήθεια χρονοκάψουλας για να επιστρέψει σε αγώνα του Ολυμπιακού, έστω και για 15 λεπτά?